Το καλύτερο το φυλάξαμε για το τέλο, για να πάμε λιγάκι και στο κλίμα τη εποχή, που δεν είναι μόνο οι φωτιέ και οι καταστροφέ, είναι και η ευχαρίστηση των διακοπών, είναι και οι δραστηριότητε στη φύση και νομίζω η κυρία Βίκη Καραντζαβέλου, που είναι μαζί μα, η Γενική Διευθύντρια τη ΝΑΤΟΥ. Και όπω σα είπα νωρίτερα, ο τίτλο είναι Ποδηλατικό Τουρισμό. Ακριβώ. Ε, θα μα βοηθήσει να γνωρίσουμε κάτι το οποίο. Για εμά του Έλληνε, και ειδικά για όσου είμαστε στην Αττική, εγώ θα το έλεγα ζήνε επικίνδυνο, επειδή τη χάνω τη. Αλλά εικάζω ότι για του ξένου ή για του οργανωμένου για να καβαλήσουν ποδήλατο υπάρχουν προδιαγραφέ, έχει γίνει μια σχετική προετοιμασία, έχουν πιστοποιηθεί ξενοδοχεία, διακοπέ, συνοδοί και όλα αυτά. Ε. Έτσι, ευτυχώ όλοι μα τουρίστε δεν βρίσκονται στον ιστό τη Αθήνα, που όντω είναι. Ευτυχώ για αυτού. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν του δρόμου που έχουμε, του επαρχιακού δρόμου σε όλη την, την Ελλάδα και να κάνουν ποδήλατο. Ο στόχο λοιπόν είναι να ενθαρρύνουμε του τουρίστε, αντί να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι, να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, μια ήπια μορφή μετακίνηση, ώστε να πάνε στα σημεία που του ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντα το ποδήλατο. Αλλά όχι ασυνόδευτη, όχι χωρί καθοδήγηση, όχι χωρί υποστήριξη. Όχι χωρί κανόνε, θα λέγαμε. Mm, σωστά. Έτσι, διότι το ποδήλατο το α, διέπει πλέον και το κοκ. με αποτέλεσμα υπάρχουν υποχρεώσει αλλά και δικαιώματα. Δεν παίρνουμε το ποδήλατο να πάμε όπου θέλουμε και όπω θέλουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω, κυρία Καντζαβέλου. Δηλαδή, το ποδήλατο, τι αποστάσει ε, μπορεί να διανύσει κάποιο με το ποδήλατο οι πολλοί έτσι ποδηλάτες που θα έρθουν να κάνουν ποδηλατικό που λέμε τουρισμό, δηλαδή θα έρθουν με στόχο να ποδηλατήσουν στην Ελλάδα, μέχρι και 50 χιλιόμετρα την ημέρα μπορούν να κάνουν. Όμως οι απλοί τουρίστες που θα πάρουν ένα ποδήλατο μπορούν να πάνε σε μια κοντινή παραλία, 5-10 χιλιόμετρα και να γυρίσουν μετά στο ξενοδοχείο τους. Υπάρχει και τώρα δεδομένο, με σχόλια Αγγέλε, δεδομένο ότι οι συνθήκες σε πολλά σημεία της περιφέρεια θέλουν πολύ προσοχή από το γεγονό ότι οι δρόμοι δεν είναι οι καταλληλότεροι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια καθοδήγηση, έχουν κάποια κάτι που να, τους, να κάνει ασφαλέστερη τη μετακίνησή του. Σαφώ. Βέβαια, ε, να πούμε το εξή: Ότι καλό είναι να μην Τόσο τονίζουμε ότι δεν είναι. Γιατί και το μεχανάκι να πάρουν, και ένα αυτοκίνητο να πάρουν. Έτσι η Ελλάδα. <συγνώ> έχει, <συγνώ> έχει, έχει. Είναι πολύ ευχαριστημένοι <συγνώ> τουρίστε που έρχονται κάνοντα στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, όμω, υπάρχουν τα ξενοδοχεία, τα πιστοποιημένα, τα οποία του βοηθάνε με συγκεκριμένε διαδρομέ, <συγνώ> ενημερώνοντά του πού μπορούν να πάνε και πού δεν μπορούν να πάνε. Είναι 135 σε όλη την Ελλάδα και είμαστε τις πολύ χαρούμενοι. Μεγάλα ξενοδοχεία. Το οποίο σου φτιάχνει. διαδρομές Τη διαδρομή. Βέβαια. <συγνώ> και <συγνώ> και, ε, 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 και κάποια υποστήριξη. Βέβαια, έχει, Πιο εργαλεία αν χρειάζεται, αν το λάστιχό σου κάτι πάθει. Έχει χώρο που θα βάλει το ποδήλατο να φτάσει στο ξενοδοχείο. Υποστηρίζει πλήρω τον πελάτη, ο οποίο θα έρθει σε ρεσεψιόν και θα πει: Θέλω να πάω με το ποδήλατο κάπου. Που θα νοικιάσει ποδήλατο, που θα βρει ποδήλατο. Τον υποστηρίζουν πλήρω. Και έχουμε και οκτώ Δήμου, οι οποίοι βοηθούν και αυτοί, δίνοντα ποδήλατα. Πείτε μα μερικού Δήμου. Λοιπόν, ναι, έχουμε, είναι έχουμε, τη μικρή μα Λέρο, που έχει πάρα πολύ αναπτύξει το ποδήλατο. Έχουμε την Go, που είναι ουσιαστικά μια μέκα ποδήλατου. Έχουμε το Έθιμνο, έχουμε τη Χίο, έχουμε τη Σκιάθο, έχουμε το Δήμο Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, την Έδεσα και την Αλεξανδρόπολη. Αυτοί οι Δήμοι έχουν φτιάξει και κάποιε υποδομέ που βοηθούν. Έχουν πιστοποιηθεί, έχουν φτιάξει υποδομέ που βοηθούν και εννοείται και του ανθρώπου, του δημότε του, αλλά και του τουρίστε, αν θέλουν, α πούμε, με το ηλεκτρικό ποδήλατο. Υπάρχει μπρίζα που διαθέτουν και το ανακοινώνουν στο site του να πάμε να φορτίσουμε το ηλεκτρικό μα ποδήλατο. Υπάρχουν ράξ όπου θα σταθμεύσουμε το ποδήλατό μα. Πείτε μα το ρόλο τη αυτό όλο το... Η Νατούρ λοιπόν project. είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ξεκίνησε το 2016 με στόχο να αναπτύξει τον ποδηλατικό τουρισμό και το ποδήλατο ω μια ήπια μετακίνηση όλων των τουριστών στη χώρα μας, ώστε να μειώσουμε λίγο το θόρυβο και τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα. Να υποβοηθούμε λοιπόν τον κάθε ένα ξένο τουρίστα όταν έρχεται στη χώρα μας, ο οποίος το ποδήλατο το έχει μέσα στη φύση του, διότι οι μεγάλες πόλεις σε όλη την Ευρώπη ναι. έχουν μεγάλους ποδηλατόδρομους και το χρησιμοποιεί και κάθε στην, μέρα. Στη Δανία ή στην Ολλανδία οι αστικές μετακινήσεις γίνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό με ποδήλατο από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Κάποια στιγμή θα γίνει και στην Ελλάδα, θα έρθει σιγά σιγά. Όμω, να σα πω είναι σημαντικό ότι αυτό χρειάζεται για όταν θέλω να πάω γρήγορα στη δουλειά μου να αναπτύξω ταχύτητε. Όταν έρχομαι για διακοπέ, δεν θέλω τίποτα άλλο παρά έναν ήπιο δρόμο. Να πάρω το ποδηλατάκι μου να πάω να ευχαριστηθώ τη διαδρομή μου. Οπότε η Ελλάδα τα καταφέρνει καλά. Ναι, με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Εκεί νομίζω υστερούμε λίγο. Υστερούμε λίγο στην εκπαίδευση, να σα πω την αλήθεια. Θα ήταν πολύ καλό αν ξεκίναγε όπω έχει ξεκινήσει το φιλοξενία μου ένα πρόγραμμα στα σχολεία όπου εκπαιδεύει τα μικρά παιδιά για τον τουρισμό. Μια πρωτοβουλία του Ξενοδοχείου Πολιτηρίου τη Ελλάδος, Καλό θα ήταν να υπάρξει μια πρωτοβουλία ώστε να εκπαιδεύσουμε τα μικρά παιδιά για τον κοκ. Ώστε όταν παίρνουν το τιμόνι να σέβονται το μηχανάκι, να σέβονται το ποδήλατο, να σέβονται όλου. Να γίνω κακό. Επειδή Είμαι ποδηλάτη και φανατικός ποδηλάτη, Πρέπει να σας πω, ο μεγαλύτερος εχθρός των γεωταχείδων είναι το ποδήλατο. Okay. Το πόσες φορές έχω βρεθεί σε πολύ άβολη θέση, χωρίς αυταίο από την επιθετική συμπεριφορά των ταχύτητα. Ε, Δεν έχουμε μάθει όταν πηγαίνουμε στι σχολές, σχολές οδηγών, προσπαθούμε στου Δήμου αυτού, καλούμε. Στο... Το Ρέθιμνο είχε καλέσει και τον ε, Διευθυντή τη Τροχέα. Προσπαθούμε να πείσουμε του οδηγού ότι πρέπει να δώσουν το χώρο του και στο ποδήλατο και στα μηχανάκια. Αυτό είναι θέμα πόσο, εκπέμψης. πόσο μαζικό είναι, δηλαδή πόσο το αγαπούν το ποδήλατο οι ξένοι. Πάρα Έχουμε πολύ, κόσμο. Πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, τα ξενοδοχεία δηλαδή που είναι bike friendly, έρχονται και ομάδε, ακόμα και από την Ιταλία, ξέρετε, δεν είναι μόνο η Βόρειο ναι. Ευρώπη, ακόμα και η Ιταλία. Και φαντάζομαι και, και off season, δηλαδή δεν είναι Ιούλιο-Αύγουστο. Σωστά το. Διότι Ιούλιο-Αύγουστο είναι πολύ δύσκολο να αποδυνατήσει σε άλλα βαθμού. Εγώ το ποδήλατο το κλειδώνω. Τονώνει το την το αρχή και το τέλο τη ε, τουριστική περίοδου και δίνει μια φανταστική εμπειρία στον ε, τουρίστα μα να πάρει το ποδήλατο και να δει τον περιβάλλον, χώρο του ξενοδοχείου, να πάει σε ένα διπλανό χωριό. Ποιε εθνικότητε είναι οι πιο φιλικέ στο ποδήλατο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμεί πιστεύουμε. Πιστεύαμε λοιπόν Βόρειο Ευρώπη, έτσι yeah. που είναι οι Σκανδιναβοί, οι Βέλγοι, οι Δανοί. Όμω από έρευνα, είδαμε, όπω είπα πριν, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί. Οι yeah. Ιταλοί έρχονται στην Ελλάδα με ποδήλατο. Περνάνε την Ανδριατική με τα πλοία και έρχονται με ποδήλατα και διασχίζουν και έρχονται από μικρού δρόμου. Δεν πάνε από την Εγνατεία yeah. ή από mm. Yeah. Παπαγορεύεται. Τώρα εκεί βολεύει γιατί είναι η παλιά, έχει ανοίξει η Ιόνια οδό και υπάρχει μια έτσι. Yeah. καταπληκτική διαδρομή που μπορεί να κατέβει από δρόμο με ελάχιστη κίνηση. Yeah. Yeah. Ε, η παλιά μια καταπληκτικη διαδρομη οδό τώρα. Έτσι, ο τωρα ετσι ετσι Ε, και μα έκανε. Το έχουν στην κουλτούρα του γενικότερα. το ξέρω. Και όμω το έχουν. Έχουμε πολλού Ούτε το ούτε. ποδήλατο. Mm. Πάρα πολύ. Ε, όλοι οι τουρίστε ουσιαστικά το χρησιμοποιούν. Και ο μέσο όρο, α πούμε, είναι οικο... έρχονται οικογενειακώ, έρχονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται... Τι... Είχαμε τι... καλέσει το μίστερ, ε, τον κύριο Μιχα... Μάικλ Μάγερ, ο οποίο είναι ο υπεύθυνο τουρισμού της Ομοσπονδίας των Συλλόγων των Ποδηλατών της Γερμανίας. Mm -hmm. Μιλάμε για κάποια εκατομμύρια κόσμο από κάτω. Μας είπε λοιπόν από έρευνας που έχει κάνει, ο μέσος όρος ηλικίας που χρησιμοποιεί το, το ποδήλατο είναι 52 ετών. Και εμείς το περιμέναμε, πραγματικά. Ο μέσος όρος είναι, είναι μεγάλη. Mm -hmm. Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί στα 35 σου παίζεις και μπάσκετ, παίζεις και ποδόσφαιρο. Στα 45 σου παίζεις και τέννις. Όσο μεγαλώνει, το ποδήλατο σου επιτρέπει έτσι. να κάνει 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, έτσι. 20 χιλιόμετρα. Είναι έτσι, ρυθμιζόμενοι. Έτσι. Και οι οικογένειε βέβαια πολλέ. Τα παιδάκια και... το έχουν σαν παιχνίδι. Και πείτε μα τώρα και ένα άλλο μυστικό. Πέρα από το τι είναι οργανωμένο, πέρα από το τι είναι πιστοποιημένο, αν σα έλεγε κάποιο, δώσω μια συμβουλή να πάρω το ποδήλατάκι μου, δύο εξαιρετικού προορισμού για ποδήλατο. Σαφώ θα έλεγα του ε, Δήμου οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι. Έτσι. Ε, Όχι, αλλά θα περιβάλλον έτσι πιο... και σαν. Ε, ε, ε. Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση η Αλεξανδρούπολη, ξέρετε. Mm. Ε, σέβονται απίστευτο τον ποδηλάτη. Υπάρχουν φανάρια κόκκινο και πράσινο ποδηλατάκι, το οποίο ο κόσμο όλο το mm. σέβεται. Δηλαδή αυτό που είπατε πριν, έτσι. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο κόσμο σταματάει στο κόκκινο ποδηλατάκι και ανεβαίνει και ξεκινάει με το πράσινο ποδηλατάκι. Εγώ θα έλεγα, αν με ρωτούσατε, θα σα έλεγα τρίκαλα, καρδίτσα. Λάρισα. Σωστό. Mm. Έχουν και εκεί αναπτύξει αρκετά τον. γιατί είναι, γιατί είναι επίπεδε ναι, αυτέ ναι, ναι, οι πόλεις. Ναι, Όμω τώρα με το ηλεκτρικό ποδήλατο έχει ξεφύγει και έχει πάει παντού. Και τώρα δεν είναι ποδήλατο αυτό τώρα, μη <laughs> <laughs> Τα λέτε σε ένα ποδηλάτη, δηλαδή, ναι, α, σαν ένα ποδήλατο. Δηλαδή, αν θέλει να κάνεις ποδήλατο, <laughs> πάρε ποδήλατο. Αλλιώ Εγώ... πάρε σκουτεράκι και πας. <laughs> Εγώ πάντως είδα και φέτο το καλοκαίρι, και το βλέπω συχνά, αλλά είδα και φέτο το καλοκαίρι σε νησί. Ε, με το ποδήλατο με ειδική θέση για το μωρό ναι, και άλλη ναι, 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 ειδική ναι, ναι, ναι. θέση ο ένας γονιός με το ένα ποδήλατο ο άλλος με το ηλεκτρικό και το Πάντως, παιδάκι τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι κάτι που ανεβαίνει Πάρα πολύ που πάρα πολύ που το αγαπάει ο κόσμος Θα το δούμε και στην Αθήνα σιγά και στις μεγάλες μας πόλεις θα το δείτε. Να σας ψάξει κανείς στο διαδίκτυο την Νάτουρ ε, μπορεί να βρει τα ξενοδοχεία, τα πιστοφόρα και του προορισμού στο bikehotels.travel. Bike hotels, bike, μία λέξη. Bikehotels.travel. <laughs> με πλήρη ανάπτυξη τι κάθε ξενοδοχείο προσφέρει. Από εκεί δεν μπορούμε να κλείσουμε όμω και Όχι. το ξενοδοχείο. Όχι. Επικοινωνούμε μετά με το ξενοδοχείο. Έτσι,